Και θέλω να πάμε να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό κύριο στο χώρο της δημοσιογραφίας. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί μαζί του, τα άρθρα του πάντα είναι λόγος συζήτησης. Είναι ο κύριος Γιώργος Χαρβαλιάς. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Και θέλω αρχικά να σε ρωτήσω στον ενικό, αν αυτό το κλίμα παγκόσμια το έχουμε ξανασυναντήσει και το έχουμε ξεχάσει. Εννοώ πολυεπίπεδες κρίσεις, σημερινή φίλη, αυριανή εχθρή και ο εχθρός του εχθρού σύμμαχος με τον εχθρό ξανά και όχι με το φίλο και πάει λέγοντας. Όχι, έχεις δίκιο. Υπάρχει μια γενικευμένη αστάθεια αφενός στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, βλέπουμε πόσο επισφαλής είναι η θέση του Μακρόν. Βλέπουμε στην Βρετανία διαδικασίες για την ανάδειξη νέου αρχηγού στους Τόρις, όπου μπορεί κατά έτσι, μια ειρωνία της τύχης και της ιστορίας να είναι ένα συνδός. Βλέπουμε ότι αποδοκιμάζεται η γερμανική κυβέρνηση, η δημοτικότητα του Όλαφ Σόλτς έχει πέσει, ο Υπουργός Οικονομικών πολλά υποσχόμενος ηγέτης των φιλελεύθερων προκάλεσε με ένα γάμο προδιαγραφών, ας πούμε, του Μακαρίτη του Τσοχατζόπουλου. Βλέπουμε στην Ολλανδία μια γενικευμένη εξέγερση αγροτών, κτηνοτρόφων και άλλων παραγωγικών ομάδων, διότι ο εκεί πρωθυπουργός αποφάσισε να επιβάλει πολύ έτσι αποφασιστικά μια παγκοσμιοποιητική ατζέντα στο χώρο της διατροφής, όπως έθιξες προηγουμένως, και έκρινε ότι τα αέρια, εν πάση περιπτώσει, που εκλείονται από τις αγελάδες αποτελούν απειλή για την κλιματική αλλαγή, ενισχύουν την τρύπα του όζοντος, άρα θα πρέπει να γίνουν δραστικές περικοπές στην κτηνοτροφία και στη γεωργία. Πού? Στην Ολλανδία. Η Ολλανδία, η οποία παράγει ένα πολύ μεγάλο τμήμα όλων αυτών των προϊόντων που τροφοδοτούν την Ευρώπη. Έγινε λοιπόν εκεί μια πολύ μεγάλη εξέγερση, ευνηδιάστηκε η Ολλανδική κυβέρνηση και αυτό δείχνει ένα κλίμα γενικευμένης, αν θες, αναταραχής κοινωνικής στην Ευρώπη. Στην Αμερική, όπως επίσης ανέφερες, τρεμοσβήνει η δημοτικότητα του Biden, είναι δηλαδή σε ιστορικά χαμηλά αυτή τη στιγμή και φαίνεται πως υπάρχει ένα τοπίο ασάφειας και ασυνεννοησίας που δεν βοηθάει στο να λήξει αυτή η κρίση, η οποία διαφαίνεται ότι θα πάρει και πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις μέσα στο χειμώνα. Μιλάμε δηλαδή για δελτία στα καύσιμα, για διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, σενάρια τρόμου, όπως ανέφερες και εσύ στην αρχή. Και δεν διαφαίνονται οι ηγεσίες ισχυρές να πατάνε στα πόδια τους και να μπορούν να δώσουν λύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα, Γιώργο. Νομίζω ότι εδώ βάζεις το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, γιατί όλοι λένε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικών ηγεσιών. Και εγώ θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο που υπηρετεί το χώρο αυτό δεκαετίες και με συνέπεια. Είναι μόνο έλλειμμα πολιτικών ηγεσιών ή είναι και έλλειμμα των ελίτ εκεί που οδήγησαν με όρους οικονομίας την ανθρωπότητα, δηλαδή πια αυτό υπονομεύονται σε αυτό που ήδη είχαν ορίσει? Είναι η διελκυστίδα μεταξύ εθνών, κρατών και παγκοσμιοποιημένων οργανώσεων? Και αν είναι έτσι, οι λεγόμενες υπερκρατικές ενώσεις και οργανώσεις μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που ζητούν ως τομή σε σχέση με τα έθνη κράτη, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Το έθεσε νομίζω πολύ καλά, γιατί ένα αίτιο της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε ήταν η σπουδή της γλομπαλιστικής ολιγαρχίας, να το πω έτσι, να επιβάλλει με πρόσχημα την κλιματική αλλαγή, πολύ γρήγορη απαλλαγή από συμβατικές μορφές ενέργειας όπως ο λιγνίτης. Αυτό φάνηκε πως ήταν μια τελείως εσπευσμένη επιλογή σε μια ανώριμη αγορά. Πήγε να γίνει δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί. Και πρέπει εδώ να πω ότι και η Ελλάδα φάνηκε ιδιαιτέρως επισπεύδουσα προς αυτή την κατεύθυνση και αυτή τη στιγμή εισπράττουμε τα επίχειρα όπως όλοι βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι διάφορες έτσι διατροφικές νόρμες, τις οποίες
θα επιχειρήσει να επιβάλλει στο μέλλον αυτό το ιερατείο, αν θες, το γκλομπαλιστικό. Και μέσα εκεί μπαίνει και η ιστορία της κτηνοτροφίας, του κρέατος, μείωσης των ζώων, τα οποία αυτή τη στιγμή εκτρέφονται για διατροφικούς δηλαδή λόγους. Και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα σε συγκεκριμένες παραγωγικές τάξεις ανθρώπων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Υπάρχουν δηλαδή στοχεύσεις και επιλογές που μας οδηγούν παγκοσμίως πλέον σε κρίσεις και προβλήματα. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να διερωτηθούμε ποιος τελικά κάνει κουμάντο, όπως είπες, τα κράτη ή ένα διεθνές ιερατείο το οποίο προδιαγράφει στόχους και προτεραιότητες. Επειδή όσοι σε παρακολουθούν συστηματικά ξέρουν ότι δεν είσαι από τους όψιμους προβληματισμούς και τις ανοιχτές συζητήσεις, θέλω να σταθώ σε δύο επίπεδα και θα έρθουμε και στο εσωτερικό, αλλά σε δύο επίπεδα που κατά τη γνώμη μου είναι κρίσιμα αυτήν την περίοδο. Η Σρι Λάνκα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια εικόνα από τα προσεχώς και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, ακόμη και σε ανεπτυγμένες, όσο και αν φαίνεται ακραίο, δηλαδή εννοώ ανεξέλεγκτες κοινωνικές εκρήξεις, διότι η πείνα στο στομάχι δεν λογαριάζει ούτε συστήματα, ούτε θεσμούς, ούτε κόμματα. Είναι πείνα και πρέπει να επιβιώσει ο άλλος. Κοίταξε, η Σρι Λάνκα τώρα είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση, αλλά εγώ θα σου θυμίσω ότι πριν αρκετούς μήνες είχαμε την εξέγερση των κίτρων γυλαίκων στη Γαλλία. Η θέση του Μακρόν αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα τυχερής, γιατί είναι μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Απ' τη μία έχει δεξιά αντιπολίτευση της Λεπέν, που είναι πολύ ενισχυμένη μετά τις εκλογές, τις πρόσφατες βουλευτικές. Απ' την άλλη έχει το γαλλικό ΣΥΡΙΖΑ με του Μελανσόν. Ο ίδιος εμπλέκεται σε μια δίνη σκανδάλων με τελευταίο αυτό τη Σούμπερ, που επιβεβαιώνει, αν θες, την σκληρή νεοφιλελεύθερη ιδιοσυγκρασία του, κάτι το οποίο ενοχλεί τα λαϊκά ή αν θες τα οικονομικά πιο ασθενή κοινωνικά στρώματα στη Γαλλία, και θα μπορούσε κάλλιστα να πυροδοτήσει ένα νέο γύρο εξεγέρσεων. Και οπωσδήποτε, αν τα πράγματα στριμωχτούν και έχουμε την πορεία αυτή που βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων και δελτία μεθαύριο και διακοπές στο ρεύμα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που θα οδηγήσουν την κοινωνία σε συνθήκες απόγνωσης, ναι, είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν τέτοιου είδους κοινωνικές αντιδράσεις και στην Ευρώπη. Το δεύτερο πεδίο, επειδή γνωρίζει καλύτερα από άλλους, μιλάμε για χώρες και συνασπισμούς που εκτός όλων των άλλων διαθέτουν και πυρηνικά. Είναι τόσο τραβηγμένο να πει κανείς ότι μπορεί να φτάσουμε στο χείλος, δεν θα πω να μπούμε, μακάρι να μην μπούμε, αλλά αν φτάσουμε στο χείλος δεν αποκλείται και να μπούμε ακόμη και πυρηνικών διενέξεων? Θα σου έλεγα ότι αυτό το ερώτημα σε επίπεδο συμβατικών υπερδυνάμεων μέχρι πριν την κρίση της Ουκρανίας φαινόταν να έχει απαντηθεί μέσω της αμοιβαίας, αν θες, αίσθησης ότι αν πατηθεί το κουμπί μετά ο δρόμος δεν θα έχει καμία επιστροφή. Υπήρχε λοιπόν μια δεδομένη αυτοσυγκράτηση. Υπάρχουν όμως και καθεστώτα μη συμβατικά, καθεστώτα περιθωριακά, τα οποία διαθέτουν πυρηνικά όπλα, όπως είναι το Πακιστάν, όπως είναι οι πυρηνικές φιλοδοξίες, εν πάση περιπτώσει, του Ιράν, τις οποίες θέλουν να αποτρέψουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν δηλαδή και αστάθμητοι παράγοντες πλέον σε αυτό το παιχνίδι του ολέθρου και του τρόμου. Παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν τόσο προβλέψιμη συμπεριφορά, ούτε υπόκεινται σε κανόνες. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει σίγουρα. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, καλημέρα στον κύριο Χαρβαλιά. Είπε προηγουμένως για τις ηγεσίες. Οι ηγεσίες είναι ανίσχυρες, λέει, ή δεν έχουν την πολιτική βούληση να δρομολογήσουν λύσεις προς όφελος των κοινωνιών και όχι των μεγάλων διακλαδωμένων εταιριών? Ναι, αυτό είναι το ερώτημα της κότας και του αυγού. Οι πολιτικές ηγεσίες στην Ευρώπη, μαζί με την νομεκλατούρα των Βρυξελών, που από μόνη της αποτελεί μια πανίσχυρη γραφειοκρατική οντότητα με πρώτο σημείο αναφορά στη Γερμανία, όμως μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, όταν λέμε δηλαδή η νομεκλατούρα των Βρυξελών, κατά
πολύ μεγάλο ποσοστό είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της Γερμανίας. Δεν είναι μια αυτόνομη οντότητα αυτή. Λοιπόν, και οι ηγεσίες και οι Βρυξέλλες στο θέμα της ενέργειας παρασύρθηκαν 100% από την ατζέντα αυτού του γλομπαλιστικού κινήματος που έθετε με πρόσχημα πάντα την κλιματική αλλαγή, έθετε ως νούμερο ένα προτεραιότητα την απεξάρτηση από τις λεγόμενες συμβατικές πηγές ενέργειας και την έλευση, την εγκατάσταση, την εδραίωση, αν θες, των λεγόμενων ανανεώσιμων, που όμως βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι έχουν και τα δικά τους προβλήματα. Και σε ειδικές κλιματολογικές συνθήκες, αν δεν έχουν backup από τις συμβατικές, δηλαδή στην περίπτωση Ελλάδας, από τις λιγνητικές πηγές ενέργειας, δεν λειτουργούν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν και έχουμε blackout. Είναι πολύ απλό δηλαδή αυτό. Αυτή η σπουδή την οποία δέχτηκαν με ιδιαίτερους φιλόδοξους στόχους, και θυμίζω και τους στόχους τους ελληνικούς που μέχρι το 2023 υποτίθεται θα είχαμε πλήρη απολιγνητοποίηση, τις δέχτηκαν οι πολιτικές ηγεσίες. Άρα έχει δίκιο ο ακροατής ότι πολλές φορές η ατζέντα επιβάλλεται έξωθεν και υλοποιείται από πολιτικά πρόσωπα, από πολιτικές ηγεσίες στην Ευρώπη. Με τη βοήθεια, ξαναλέω, της νομεκλατούρας των Βρυξελών. Και ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει στον πάντα εξαιρετικό κύριο Χαρβαλιά. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Αυτή η διελκυστίδα Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσία στο βάθος Κίνα, μήπως σημαίνει ένα σκληρό μάθημα για την Ευρώπη από την πλευρά και των Αμερικανών? Δηλαδή, θα πληρώσετε από εδώ και κάτω για αυτή την αντιπαράθεση? Δεν θα είστε απλά μαζί μας? Αρχικά ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης ήταν η Ευρώπη σίγουρα, και οι Αμερικανοί από μία έννοια έτριβαν τα χέρια τους, γιατί τη δουλειά την κάναν άλλοι. Ωστόσο, όσο η κρίση συνεχίζεται και εμβαθύνεται, οι συνέπειες και οι παράπλευρες απώλειες βγαίνουν και από τα ευρωπαϊκά σύνορα και σίγουρα αγγίζουν και την Αμερική. Η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει έναν πληθωρισμό κοντά στο 10%, έχει και αυτή τα οικονομικά της προβλήματα και αρχίζει και σκέφτεται δύο φορές το αν είναι προς το συμφέρον της αυτό το πράγμα να συνεχίζεται χωρίς ορίζοντα τέλους και λήξεις. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο, δεν αφορά μία Ήπειρο, και ο κερδισμένος της υπόθεσης μοιραία, εκτός από την Ρωσία στο οικονομικό πεδίο, που φαίνεται ότι δεν υπέστη τη ζημία την οποία εν πάση περιπτώσει κάποιοι υπολόγιζαν ή είχαν προδιαγράψει, αντιθέτως αυξάνει τα συναλλαγματικά της αποθέματα, ο κερδισμένος αυτής της ιστορίας, ο οποίος ως έτσι παρατηρητής βλέπει αυτή την κατάσταση, είναι η Κίνα, και αυτό θα έπρεπε να προβληματίζει τους Αμερικάνους περισσότερο νομίζω από οτιδήποτε άλλο. Γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι μια όχι αναδυόμενη, μια εδραιωμένη υπερδύναμη που θα μπορούσε να αποτελέσει τον ουσιαστικό μελλοντικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, και από όλη αυτή την κρίση η Κίνα βγαίνει αλόβητη, για να μην πω ωφελείται. Τώρα, ας έρθουμε, Γιώργο Χαρβαλιά, λίγο και στα καθ' εμάς, διότι από χθες καταλάβαμε περίπου πώς θα πάει η χρονιά μέχρι όταν αποφασιστεί να έχουμε εκλογές. Η πλευρά της κυβέρνησης εισαγάγει της κυβερνητικής πλειοψηφίας την ορολογία του εκτσογλανισμού, και η πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης εισαγάγει την ορολογία της τοξικότητας. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, έχουμε και έναν γείτονα ο οποίος δεν κρύβει καμία πρόθεση. Και οδεύουμε πάλι σε νέες ημερομηνίες ορόσημο. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να σταθούμε σε ημερομηνίες όταν σου λένε το πρώτο δεκαπενθήμερο, εμείς βγάζουμε γεωτρύπανο. Και όλα αυτά σε ένα πεδίο που έχεις εξελίξει, σωστά το έθεσες, και στα ενεργειακά. Εμείς επερώμαστε ότι γινόμαστε ένας κόμβος. Κόμβος είναι και η Τουρκία με αγωγούς και hub. Κόμβος μου είπαν είναι και η Κροατία. Για τα δικά μας δεν συζητάμε. Σε τι πλαίσιο πάμε λοιπόν ως χώρα? Σε πλαίσιο πλημπησίας. Εμείς γινόμαστε μαλλιά κουβάρια για διάφορα θέματα ίσων σημασίας. Ευτυχώς αυτή την ώρα υπάρχει μία ομογενειακή οργάνωση, το Συμβούλιο, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας, το HALC, με τον Ζεμενίδη, που κάνει μια καλή δουλειά σε συνεργασία με βουλευτές και γερουσιαστές Αμερικάνους
μήπως και αποτραπεί η πώληση και η αναβάθμιση των F-16. Υπήρξε μια καλή τροπολογία από ένα νεαρό ελληνοαμερικανό βουλευτή, τον Chris Pappas από το New Hampshire, η οποία αν εγκριθεί, πέρασε από την Επιτροπή Κανόνων, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αν εγκριθεί, γιατί θυμίζω ότι η Βουλή Αντιπροσώπων έχει 435 βουλευτές, δεν είναι λίγοι, αν εγκριθεί τέλος Ιουλίου, θα δώσει ένα πρόκριμα μαζί με την ανάλογη τροπολογία που θα καταθέσει και ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντες, θα δώσει ένα πρόκριμα αποτροπής αυτής της πολυθρύλητης πώλησης και αναβάθμισης. Βέβαια, αυτή η τροπολογία πρέπει να πούμε ότι αφήνει έναν αστερίσκο, όπως και η τροπολογία που θα καταθέσει ο Μενέντες. Δηλαδή, ρίχνει τον μπαλάκι στον πρόεδρο Biden, καλώντας τον να αποδείξει στα δύο νομοθετικά σώματα ότι πρώτον αυτή η πώληση, παύλα αναβάθμιση, εξυπηρετεί ζωτικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα αεροπλάνα για υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Κάτι το οποίο είναι πολύ σχετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με μια κυβέρνηση απούσα υπάρχει μια ομογένεια, μια οργάνωση μαζί με το ελληνοβραϊκό λόμπι, κάνει συμπαθητική δουλειά. Πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε μετά από πολλά χρόνια. Και μπορεί να έχει και επιτυχία. Θα το δούμε αυτό στο τέλος του μήνα. Μπορεί να έχει και επιτυχία. Τώρα, εμείς εδώ στο εσωτερικό υπάρχει μια αμφιθυμία. Ο Μητσοτάκης νομίζω ότι εξακολουθεί να εξετάζει όλες τις παραμέτρους και ας έχει πει ότι δεν θα κάνει εκλογές κλπ. Όλα είναι ανοιχτά και αυτό φαίνεται από την αντιφατικότητα κάποιων μέτρων που άλλα οδηγούν συνειρμικά σε εκλογές και άλλα όχι. Νομίζω όλα είναι ανοιχτά ακόμα, Γιώργο. Δηλαδή, ξέρεις, στην πολιτική είναι πανεύκολο να πεις μια κουβέντα και μετά να βρεις μια πρόφαση για να την πάρεις πίσω. Θα μείνω στο πεδίο των εθνικών. Δεν θα πάω στα πολιτικό κομματικά. Δεν αξίζει και τον κόπο. Δεν αξίζει και τον κόπο. Θέλω, χωρίς να σε κουράζω περαιτέρω, να κλείσω όμως ως εξής. Με δύο γεγονότα. Ένα γεγονός. Πρώτο. Τρεις λεγόμενοι, αποκαλούμενοι ηγέτες του ISIS βρίσκουν θάνατο επί Συριακού εδάφους στις ζώνες ελέγχου της Τουρκίας, παρακαλώ. Και δεν κουνιέται φίλο. Δεύτερο, γίνεται το έλα να δεις με τους προκλητικούς χάρτες από το συνεταιράκι του Ερντογάν που έχουμε και τα 3/4 της Κρήτης τουρκικά, το 1/4 τα Χανιά δεν τα θέλουν. Ναι. Αστειεύομαι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ενώ συζητάμε για τον πολιτικό χάρτη που έχει την αξία του, εδώ υπάρχει ένας επίσημος υπηρεσιακός χάρτης της τουρκικής ακτοφυλακής εδώ και 2 χρόνια, που χωρίζει από πάνω ως κάτω το Αιγαίο και πιο δυτικά του 25ου για έρευνα και διάσωση. Και οι Τούρκοι, προπαγανδιστικά αν θέλεις, έχουν ανεβάσει και βίντεο ότι κάναν στις 30 Ιουνίου έρευνα και διάσωση στις Κυκλάδες. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν ισχύει. Ας απαντήσει η ελληνική πλευρά. Αυτό με ενδιαφέρει. Τι λέει η πατρίδα μου, τι λένε οι Τούρκοι. Όμως αυτό το κλίμα σου λέει κάτι. Κοίταξε, το είπες κι εσύ δηλαδή υπαινικτικά. Εμείς βγάζει το χάρτη ο Μπαξελή που δεν είναι κάτι καινούριο και ζητάμε να τον καταδικάσει ο Ερντογκάν, ο οποίος όμως έχει βγάλει επίσημο τέτοιο χάρτη όπως λες. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις εις βάρος μας δυστυχώς διακρίνεται από μια εθνική ομοψυχία. Μπορώ να σου πω ότι η αντιπολίτευση κάνει κριτική στον Ερντογκάν εκ δεξιών λέγοντάς του ότι είσαι όλο λόγια και τελικά δεν κάνεις τίποτα. Το να λέμε εμείς με ένα tweet ή με μια διαρροή ή με μια ανακοίνωση αφιψηλού ή φοβικά, δεν ξέρω πώς να το κρίνω, ή αφιψηλού είναι αυτό ή προδίδει φόβο. Να λέμε, να καλούμε τον Ερντογκάν να καταδικάσει τον Μπαξελή είναι οξύμορο, είναι στο όριο του γελίου θα μου επιτρέψεις να σου πω. Άρα εμένει στην άποψη του παρελθόντος χρόνου ότι η Τουρκία έχει επιλέξει για τους ζωτικούς της λόγους, δεν θα το πω σύγκρουση, παρέμβαση, αν την πάρει και πάρει αυτά που ζητά και με το Αιγαίο και με την Ανατολική Μέσο και με την Κύπρο, έρχεται 20 Ιουλίου, αν τα πάρει σε ένα τραπέζι έχει καλώς, αν δεν τα πάρει πάει και σε σύγκρουση. Εμένει σε αυτό. Εγώ θα πω κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να μην αποδειχτεί έτσι προφητικό. Την ώρα που εμείς κοιμόμαστε και
έχουμε ξεχάσει ότι έχουν συμπληρωθεί, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Για τους Τούρκους αυτό έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία και για τον Ερντογκάν προσωπικά. Όπως ξέρεις, ο Ερντογκάν έχει μια μεγάλη πρόκληση στο μυαλό του να υποκαταστήσει τον θρύλο, αν θες, του Κεμάλ Ατατούρκ. Έχει δηλαδή παλιούς λογαριασμούς με το ιστορικό εμβληματικό πρόσωπο του Κεμάλ. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που για τους Τούρκους έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι τότε θεωρούν πως ξεκίνησε η μεγάλη επίθεση για να πετάξουν τους απίστους εντός εισαγωγικών στη θάλασσα. Ο Αύγουστος λοιπόν είναι ένας μήνας ο οποίος σε μένα θα με προβλημάτιζε, δηλαδή κρατώ επιφύλαξη, ακριβώς γιατί ο Ερντογκάν έχει πει πολλά, πάρα πολλά, και έχει ένα κοινό στο οποίο αναφέρεται και θα φανεί τροποντινά συνεπής αν όλα αυτά τα λόγια δεν τα συνοδεύσει και με κάποιες πράξεις. Τώρα ποιες θα είναι αυτές οι πράξεις, μέλη να το δούμε. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα κύριε Χαρβαλιάλη, ποτέ δεν μασάτε τα λόγια σας, το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι πιστεύουμε στην Ελλάδα στη δύναμη της αποτροπής και της ουσιαστικής απάντησης στο γείτονα που παραβιάζει κάθε μέρα προσβάλλοντάς μας, ή είναι γύρω-γύρω όλοι το πολιτικό σύστημα, άστο να περάσει, όπως έλεγε άλλος καλεσμένος του κυρίου Σαχίνη χθες, στη βάρδια τη δική μου να μην κάτσει. Ωραίο. Όχι, γύρω-γύρω όλοι, ναι, και το ερώτημα αυτό έχει μια διάσταση οικονομική. Αν αξίζει τον κόπο με τον ιδρώτα και το αίμα του Έλληνα φορολογούμενο να αγοράζουμε πανάκριβα όπλα στα οποία δείχνουμε, φωνάζουμε ότι δεν έχουμε διάθεση να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν υπάρχει πιστική αποτροπή αυτή τη στιγμή από τις ελληνικές ηγεσίες και δυστυχώς η κατάσταση βαίνει επιδεινόμενη. Δηλαδή όλο και πιο πολύ διολυσθένουμε σε εκχωρήσεις κυριαρχίας. Και δεν δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή, την οποία πρέπει να κοινοποιήσουμε και προς τα έξω, όχι μόνο στους απέναντι. Πρέπει με τρόπο σαφή να προειδοποιήσουμε τους έξω, εταίρους, συμμάχους, φίλους, δεν ξέρω πώς τους λένε, ότι αν η Τουρκία υπερβεί αυτό το οποίο εμείς προσδιορίζουμε ως κόκκινη γραμμή, θα τη χτυπήσουμε. Μόνον έτσι νοείται αποτροπή. Αλλιώς με τα λόγια και τα tweet και να λέμε κύριε Ερντογκάν, καταδικάστε τον κύριο Μπαξελή, μα σας παρακαλώ, τι ήταν αυτό που είπε κλπ. Αυτό είναι το γύρω-γύρω όλοι που ορθά εντόπισε ο ακροατής. Και χωρίς να σας κουράζω, να σας κουράσω, από το Γιάννη η τελευταία ερώτηση. Καλημέρα λέει κύριε Χαρβαλιά, σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις, η Τουρκία, γιατί ακούγεται λέει εντόνως αυτό, θα παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο και γι' αυτό τυθοπεύουν όλοι, ενώ μπροστά στα μάτια τους λέει ανοιχτά τι ετοιμάζει να κάνει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ή οδεύει προς το ευρωασιατικό στρατόπεδο και απλά οι δυτικοί δεν το έχουν πάρει ακόμη χαμπάρι? Η Τουρκία έχει αποδείξει από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ότι μπορεί να παίζει τέλεια ένα ρόλο επιτίδιου ουδέτερο και να παίζει σε όλα τα ταμπλό με την ίδια επιτυχία. Το είδαμε πολύ πρόσφατα με εξαιρετική μαεστρία πώς χειρίστηκε η τουρκική διπλωματία και ο Ερντογκάν προσωπικά την κρίση στην Ουκρανία. Όπου κατάφερε να είναι φίλος με όλους, να εξυπηρετεί τους πάντες. Τώρα προσφάτως ακόμα και για τη διακίνηση σιτηρών τη συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας τη συντονίζει η Τουρκία. Άρα λοιπόν απαντώντας στον ακροατή θα έλεγα ότι δυστυχώς η Τουρκία παίζει σε πολλά ταμπλό. Έχει καταφέρει να κάνει τους μεγάλους να πιστεύουν ότι την έχουν απόλυτα ανάγκη και να τη συγχωρούν όλες τις αμαρτίες και για το λόγο αυτό έχει μια ιδιάζουσα επιρροή στην διεθνή σκηνή, ίσως και μεγαλύτερη από τον Μπόι, από το πραγματικό της Μπόι αν θέλετε. Και ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο λέει καλημέρα στον κύριο Χαρβαλιά. Θέλω απλά στην αρχή της κουβέντας να του υπενθυμίσω τη σοφή λέει λαϊκή παροιμία. Νηστικό σκυλί, φούρνο, τρύπα και λιοντάρι τρώει. Λοιπόν,
Ναι, βέβαια. Σωστό. Κύριε Χαρβαλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.